σας, το παζάρι αυτό είναι το δεύτερο παζάρι που κάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύη ισχύου, αλλά είναι σε λίγο διαφορετική βάση από αυτό που είχαμε κάνει την προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή την προηγούμενη φορά, πρώτα απ' όλα, δεν είχαμε δικό μας χώρο και ήταν, είχε γίνει καταρχήν να γίνει μία μέρα. Λόγω όμως της μεγάλης προσέλευσης και αλληλέγγυων συμπολιτών μας και πολλών πραγμάτων που φέραν, έγινε μία εβδομάδα. Τώρα λίγο έχει αλλάξει η όλη φιλοσοφία μας, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και την κρίση που υπάρχει μόνιμα και οργανωμένα. Λέμε, όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας, ότι η κρίση που υπάρχει δεν αντιμετωπίζεται περιστασιακά. Γι' αυτό το λόγο έχουμε σταθεροποιήσει τη δομή της συλλογής και διανομής τροφίμων, δηλαδή μαζεύουμε τρόφιμα έξω από το σούπερ μάρκετ αλληλέγγυη κάθε Παρασκευή ή Σάββατο και κάθε 15 μέρες τα δίνουμε στους συμπολίτες μας, οι οποίοι συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Τώρα προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε και το θέμα των ρούχων όσο μπορούμε βέβαια. Σε αυτό να πούμε ότι αν δεν είχαμε την έβραχτη αλληλεγγύη εμπόρων του νησιού μας, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Αυτό για να καταλάβουμε δεν είναι παζάρι ανταλλακτικό. Δίνεις, παίρνεις, είναι και αυτό. Είναι ανταλλακτικό, αλλά δεν είναι στο ευρύ φάσμα που ήταν το προηγούμενο. Θα σας πω πώς σκεπτόμαστε να το λειτουργήσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να λειτουργεί μία μέρα τη εβδομάδα. Μία Παρασκευή, τώρα που είναι καλοκαίρι. Κάθε και Παρασκευή δηλαδή. Ναι, θα το πειραματιστούμε. 10:30-12:30. 10:30-12:30. Τώρα που δεν σγούτα που είναι που λέτε. Είναι η σγούτα 12, είναι στο δρόμο που είναι και το ταχυδρομείο των ΕΛΤΑ, στο παράλληλο δρόμο όπως πηγαίνουμε. Απέναντι ακριβώς από το καφέ το Σοκολάτ. Απέναντι ακριβώς. Πίσω από το Μύριο δηλαδή. Ναι, ναι, πίσω από το Μύριο ακριβώς. Κεντρικά, στο κέντρο της πόλης μας, οποιοδήποτε το βρίσκει πάρα πολύ εύκολα. Βρήκαμε αυτό το χώρο, πάλι είναι, μας τον έδωσε κάποιος αλληλέγγυος συμπολίτης μας, είναι πολύ μικρό το ποσό που δίνουμε. Σε αυτό θέλω να πω ότι εμείς όλα μας τα έσοδα είναι από τις συνδρομές των μελών μας, έχουμε γίνει σύλλογος, αυτός είναι και ο λόγος, να μπορούμε να έχουμε μεταξύ μας κάποια έσοδα να κινούμαστε. Λοιπόν, το παζάρι τώρα, λέμε να είναι μία μέρα τη εβδομάδα, και ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχαν κάποιοι έμποροι του νησιού μας, οι οποίοι έμπραχτα, όπως πάντα και πιο οργανωμένα τώρα, μας έδωσαν αρκετά μεγάλη ποσότητα ρούχων, καινούρια. Άρα μιλάμε καινούρια ρούχα τώρα. Καινούρια ρούχα, με τα καρτελάκια τους, δηλαδή αχρησιμοποιητά ρούχα. Αυτά λοιπόν τα ρούχα απλά δεν είναι φετινά ή περσινά. Εντάξει. Αλλά στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε, και ο άλλος μπορεί να μην έχει. Είναι καλοκαιρινά, έχει μεγάλη κατήγηση. Τώρα θα έχουμε τα καλοκαιρινά. Μάλιστα. Έτσι, όταν θα έρθει. Άρα μιλάμε για μια γκάμα καινούριων ρούχων, τα οποία δεν είναι της μόδας, εν πάση περιπτώσει. Ναι, να σας πω κάτι, εγώ που τα είδα λίγο, δεν είναι και. Μα όλοι φοράμε δεκαετίες πάνω μας. Ναι, δεν νομίζω ότι φοράμε τώρα και καλύτερα. Ναι. Έτσι είναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Και πειραματιζόμαστε να ξεκινήσουμε έτσι. Μπράβο. Τώρα που και εμείς δεν δουλεύουμε, λέμε είναι να το. Είναι παιδικά, κάνουμε. Γυναικεία, ιατρικά, τι. Απ' όλα. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλοί συμπολίτες μας που μας έχουν φέρει ρούχα δικά τους, τα οποία οφείλω να πω είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οι άνθρωποι τα φέρουν πλημμένα, σαν καινούρια κι αυτά. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε έτσι την Παρασκευή, 10:30 με 12:30. Όποιοι θέλουν μπορεί να έρχονται. Και το άλλο, δεν θα μπορούν να παίρνουν όπως την προηγούμενη φορά που ερχόταν κάποιοι και γεμίζανε σακούλες και φεύγαν. Να παίρνουν από μέχρι 3 κομμάτια ρούχα, λέμε. Σωστά. Διότι από τη στιγμή που θα λειτουργεί κάθε εβδομάδα, μπορεί ο κάθε άνθρωπος να έρχεται. Μια φορά τη βδομάδα. Ναι. Πειράματα κάνουμε κι εμείς και προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο μας, να δούμε πώς θα μπορούμε να το οργανώσουμε. Προσπαθούμε, και αυτό που λέμε πάντα, ότι η πρωτοβουλία αλληλεγγύης προσπαθεί μέσα στην κρίση να δημιουργήσει ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο θα είναι μία ομπρέλα για όλα τα πράγματα. Προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μπράβο. Έχουμε και άλλες ιδέες και άλλα πράγματα με τη βοήθεια και αλληλέγγυων συμπολιτών μας και της αλληλεγγύης για όλους από την Αθήνα. Φιλοδοξούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα.